κυβέρνηση Ερντογάν εξελίχθηκε η κηδεία σήμερα του 15χρονου Μπερκίν Ελβάν στην Κωνσταντινούπολη. Χιλιάδες κόσμου, συνδικάτα και βουλευτές συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία το άτυχο παιδί που υπέκυψε χθες το τραύμα που του προκάλεσαν τα δακρυγόνα της αστυνομίας 9 μήνες πριν, όταν ο 15χρονος βγήκε από το σπίτι του για να αγοράσει ψωμί για την οικογένειά του. Εξού και το νέο σύμβολο διαμαρτυρίας στην Τουρκία. Ένα καρβέλι ψωμί που κρατούν όσοι συμμετέχουν από χθες στις αυθόρμητες συγκεντρώσεις που παίρνουν πλέον μορφή μαζικής διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Ερντογάν. Η τραγική μητέρα αποχαιρέτησε το γιο της με ένα μυρολόι. Την ώρα της κηδείας στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, η αστυνομία διέλυε βία τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησης. Βία επεισόδια με δακρυγόνα και πεπιεσμένο νερό σημειώθηκαν σε πάνω από 30 νομούς της χώρας, με δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες προσαγωγές. Την ίδια ώρα, ο τουρκικός τύπος παραλληλίζει το χαμό του 15χρονου Μπερκίν Ελβάν με το χαμό του Αλέξη Γρηγορόπουλου στην Αθήνα. Αλέξη, είσαι αδελφός μου, γράφουν κάποιοι τύχοι της Κωνσταντινούπολης. Ne olmuştu ondan sonra? Bizdekine benzer tarafı var mı? Hemen görüyorsunuz zaten neler yaşandığını başlıklar halinde. Örneğin Yunanistan Başbakanı hemen özür dilemişti. Ardından İçişleri Bakanı istifa etmişti. Yunanistan Emniyet Genel Müdürü'nün istifası gelmişti. Vali polislerin yargılanması için gereken yolu açmış. Maria Zaharaki από την Κωνσταντινούπολη για τον Αντένα. Εργοτάξιο τυλίχθηκε στις φλόγες.